Ναι, είναι ένα καταδικαστικό σκορ. Πλέον οι πιθανότητες είναι μηδαμινές να παραμείνουμε στην κατηγορία, δυστυχώς. Σήμερα κάναμε μια αρκετά καλή εμφάνιση, είχαμε πολλές ευκαιρίες, είχαμε και δοκάρι, μπορούσαμε στο 0-1 να τελειώσουμε το παιχνίδι με πολύ καλές ευκαιρίες, δεν τα καταφέρουμε. Και για ένα ακόμα παιχνίδι, μετά το 85, δεχτήκαμε γκολ με πέναλτι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη, να έχουμε κάποιες ελπίδες παραπάνω να το παλέσουμε στο τέλος. Αυτό συνέβη και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα. Υπάρχει κάποια ελπίδα πέρα από την αγωνιστική? Αν έχετε πάρει κάποια μηνύματα εσείς σαν Βόξα Γράμμας? Όχι, δεν ξέρω. Αυτό που είμαστε στην Ελλάδα, γι' αυτό... Στην Ελλάδα, ναι, όλα είναι πιθανά. Όχι, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το αγωνιστικό. Αγωνιστικό. Βαθμολογικά είναι ελάχιστες. Μην κρύβομαι πίσω από αυτό μας, οι πιθανότητες να σωθούν. Από εκεί πέρα τα άλλα είναι... Περίμενες με την έναρξη του αθλήματος ότι δύο ιστορικές ομάδες όπως είναι η Βέρεια και η Βόξα Γράμμας θα πάνε στο τοπικό και θα σωθούν κάποια χωριά, ιδεολεξία χωριά? Όπως πριν, όπως είπες, στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Είναι δύο ιστορικές ομάδες που όντως και οι δύο ομάδες έχουν αρκετά προβλήματα, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ήξεραμε ότι η Βέρεια έχει πολλά φέτος από το ξεκίνημα και η Δόξα, βλέπω ότι η ομάδα νίκη στο γάμα σίγμα που οι δυνατότητες του δεν είναι μεγάλες. Σίγουρα θα ήταν δύσκολο χρόνο. Αλλά εγώ περίμενα οι ομάδες να σωθούν αυτές. Η σημερινή εμφάνιση με το γκολ στο 85 για άλλη μια φορά να χάνονται δύο βαθμοί από ένα πέναλτι που δίνεται στο τέλος του παιχνιδιού. Για την εμφάνιση των παικτών της ομάδας αγωνιστικά, ένα σχόλιο? Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν καταρχήν τα παιδιά. Πάντα μπορείς να παίξεις καλύτερα. Αν πετυχαίναμε τις καλές ευκαιρίες που πετυχαίνουμε ένα δεύτερο γκολ, πιστεύω και θα τελείωνε το παιχνίδι και θα μιλούσαμε διαφορετικά τώρα. Τα παιδιά όταν κάνουν ό,τι μπορούν, δεν μπορείς να τους πεις. Σήμερα πιστεύω δώσαν ό,τι καλύτερο είχαν. Προφανώς όλοι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει το τέλειο. Αλλά δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Ευχαριστούμε.